Έπειτα από το Super Fight με το Βαγγέλη. Είμαστε Division 9 εδώ μαζί με τον Χρήστο και είπαμε να κάνουμε κάτι που είχαμε καιρό να το κάνουμε, να πάμε στους τρεις γύρους. Και ο πιο ιδανικός μπιτσικόκο μου είναι ο Bisping με τα χακί. Δεν είναι χεράκι. Λοιπόν, κρατάμε απόσταση. Εντάξει, ξεκινάς να κάνεις κάτι και κάνεις το πρώτο τσεκ και λες, έλα πάμε να σπάσουμε λίγο πόδια. Βλέπω ότι ο παπάς μου έχει πολύ καλή συνήθεια. Τώρα στο Super Fight αυτό, παρατηρώντας, βλέποντας και για ακόμα μια φορά τα βίντεο από το, αυτά που ανέβασε ο Βαγγέλης βέβαια, δεν έχεις μας από ποια ματιά τα βλέπεις, ίδια βίντεο είναι, παρατήρησα ότι κατά κάποιο τρόπο με έβαλε σε ένα ρυθμό να μείνομαι ή να μαζεύομαι, κάπως έτσι ας πούμε, θα το κάνω επίτηδες. Με βελτίωσε λίγο αμυντικά. Εδώ. Κάτι τέτοια που δεν τα έκανα παλιά, έτσι, ή έστω τόσο συχνά. Λοιπόν, Αγγέλη, κοίτα εδώ. Ας το μην το δεις. Κάτι τέτοια, ας πούμε. Να ξέρεις ότι πλέον τα χέρια μου... Ούτε! Είναι αυτό οφειλόταν λοιπόν σε αυτό που έλεγα, ότι για κάποιο λόγο κουνάω λίγο το κορμάκι μου. Καλά, όχι ότι δεν θα τελειώσει στις γύρους. Θα τον τελειώσω πιο γρήγορα. Θα τον τελειώσω και δεν λέω. Κάνει μια ψηλή, ένα ψηλό, αυτό ακριβώς. Δεν βιάζομαι. Πάμε πάλι πίσω. Εδώ. Χοπ. Χοπ πάλι. Είναι όπως και στο Last of Us. Ναι, εντάξει, κάνε τέτοια εσύ. Έχεις δρόμο ακόμα. Όπως και στο Last of Us λοιπόν, που όταν παίζεις PvP, φορτιώνεις την κίνησή σου. Έτσι λοιπόν και αυτό το Best of 3, το οποίο σαν διαδικασία απογειώθηκε βλέποντας και τον Goat με τον Πραϊόξης να παίζουν. Αυτό λοιπόν. Λοιπόν, έχει χάσει το μισό στάμινα, δεν ξέρω τι επαναφορά θα έχει στο τέλος του, στην ανάπαυλα. Ένας Division 10 παίκτης με τον Άλεξ Περέιρα, ο οποίος είναι και ο πρωταθλητής της κατηγορίας του. Ο Bisping έχει πολλές αντοχές, έχει πολλά φυσικά προσόντα. Έτσι, χάσε λίγο στάμινα, χάσε. Έχασε ήδη στάμινα. Λοιπόν, αυτό που έκανα τώρα, ήθελα να πω ότι όταν μάθεις επιτέλους τα κόμπο με τα χέρια, να ξέρεις ότι θα περιλαμβάνει και fake, όπως αυτό τώρα, καλή ώρα. Ήδη είχε σπάσει το μπλοκ, το έτοιμο ήταν.
Φυλάξαμε να θες όμως να πετύξει το πόδι, αλλά δεν σπαταλάς ενέργεια με αυτή την κίνηση, η οποία είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά την είχα δει από τον John Jones. Έλα παιδιά, έλα βάρα πόδι τώρα, έλα. Έλα, αφού σε βλέπω έτοιμος. Πάλι πόδι. Ωραίο. Αναμενόμενο ήταν. Σε τρώει ποπό σου, φίλε. Πενταυτό δευτερόλεπτα. Έχουμε ζημιά στο κεφάλι, δεν έχει στάμινα. Όχι, όχι. Πού πας, έλα από εδώ, εγώ από εδώ, πού πας από εκεί.